Σε ευχαριστούμε, Σπύρο. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στο άμεσο μέλλον αφήνει για πρώτη φορά ο διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και το Βρετανικό Μουσείο. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Βρετανικής κυβέρνησης, μάλιστα, αποκαλύπτει για πρώτη φορά στον ανταποκριτή του Αντένα στο Λονδίνο, Ισάκ Καρυπίδη, την πιθανή φόρμουλα επιστροφής. Μια εβδομάδα μετά τη δεύτερη ενός 12 μήνου επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Λονδίνο, ένας από τους συμμετέχοντες στις παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, παραδέχεται μέσω του Guardian πως Αθήνα και Βρετανικό Μουσείο βρίσκονται σε προκαταρκτικές συνομιλίες για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος να διανύσουμε, αλλά θα συνεχίσουμε με τις συνομιλίες μας. Είναι πολύ καλό ότι τώρα προσπαθούμε να θεσπίσουμε μια πολύ ευρύτερη συνεργασία με το Βρετανικό Μουσείο. Μια συνεργασία που δεν αφορά μόνο κλασικές αρχαιότητες, αλλά και βυζαντινούς θησαυρούς που θα ήμασταν πρόθυμοι να στείλουμε. Ο Αντένα αποκαλύπτει σήμερα πως οι δύο πλευρές διερευνούν την ίδρυση παραρτήματος του Βρετανικού Μουσείου στην Ελλάδα, ώστε να παρακαμφθεί ευσχήμως το αγκάθι του ιδιοκτησιακού των γλυπτών. Ο Αντένα μίλησε με Βρετανό κρατικό αξιωματούχο, ο οποίος ασχολείται χρόνια με το θέμα της επιστροφής των γλυπτών και μας είπε πως μια πιθανή λύση θα ήταν το Βρετανικό Μουσείο να ανοίξει παράρτημα στην Αθήνα. Με δεδομένο πως ποτέ καμία ελληνική κυβέρνηση δεν θα δεχθεί τη λύση του δανεισμού, ο μόνος τρόπος για να επιστρέψουν τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα, χωρίς να αλλάξει ο νόμος του 1963, που απαγορεύει ρητά και κατηγορηματικά στο Βρετανικό Μουσείο να αφαιρέσει αντικείμενα από τις συλλογές του, είναι το Μουσείο να ανοίξει ένα είδος παραρτήματος στην Ελλάδα. Έτσι, τα γλυπτά θα εξακολουθούν να ανήκουν στο Μουσείο όπως ο νόμος επιβάλλει, αλλά την ίδια στιγμή θα βρίσκονται στην Αθήνα όπως επιθυμεί η ελληνική πλευρά. Επί Βρετανικού εδάφους προ λίγων ημερών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για πρόοδο στις ανεξελίξεις διαβουλεύσεις. Maybe a win-win solution can be found. Will result in a reunification of the Parthenon sculptures in Greece, while at the same time also taking into consideration, you know, concerns that the British Museum may have. Είναι γνωστό εξάλλου ότι η Αθήνα προτίθεται στο πλαίσιο πιθανού συμβιβασμού να συμφωνήσει στον περιοδικό δανεισμό στο Βρετανικό Μουσείο σπάνιων αρχαιοελληνικών εκθεμάτων.